Πάμε να σταθούμε εκτός συνόρων, να θέσουμε στο μικροσκόπιο τις διεθνείς αγορές, με έμφαση βεβαίως στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά και τις ραχδαίες εξελίξεις των τελευταίων ώρων. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον οικονομολόγο και συνεκδότη του περιοδικού Traders, τον κύριο Γιάννη Καταρτζή. Τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Καταρτζή. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, επιτέλους έχουμε Πάπα, όπως γράφουν αρκετά μέσα από χθες το βράδυ που επετεύχθη η συμφωνία. Μιλάμε για τα όσα έχουν συμβεί στο Καπιτόλιο όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από εσάς, καταρχήν για την επίτευξη συμφωνίας. Η συμφωνία νομίζω ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, γιατί θα το είχαμε δει να αποτυπώνονται τα χρηματιστήρια με πολύ μεγάλες διορθώσεις. Εκτιμώ ότι τα χρηματιστήρια όσο καιρό κρατούσε αυτή η αβεβαιότητα, περίπου 3 εβδομάδες. Απλώς κρατούσαν μια στάση αναμονής. Ούτε ανεβαίναν ούτε πέφταν και μάλιστα θα ήθελα να πω ότι σε οποιαδήποτε διόρθωση δείχνανε σημάδια ανωδικής αντίδρασης. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ήταν μυστικό ότι θα υπερχόταν η συμφωνία στο παραπέντε όπως έχει γίνει και παλαιότερα. Και σας αυτό θυμίζω, κύριε Καταρτζή, ότι γίνανε. Κύριε Καταρτζή, σας διακόπτω για να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη Πέμπτη, όταν και πάλι μιλούσαμε σε αυτήν την εκπομπή, είχε εκφραστεί από πλευρά σας, με βάση βεβαίως τα δημοσιεύματα και το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί, η βεβαιότητα ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα επιτευχθεί συμφωνία. Αυτό διαψεύστηκε. Θέλω να πω, οι αγορές τελικά σπέβδουν να προεξοφλήσουν και πράγματα που δεν έχουν συμβεί. Προεξοφλούν την ψυχολογία γενικώς ως προς τα μακροοικονομικά γεγονότα. Προφανώς, αν δεν συνέβη στο Σαββατοκύριακο και συνέβη χθες, Τετάρτη, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, να το καθορίσουν. Mm-hmm. Αυτό που δείχνουν όμως είναι ότι όταν τα επίπεδα σε ένα πολύ μικρό εύρος συνεχίζουν να απορροφούν τους όποιους κραδασμούς, προφανώς ένα πολύ άσχημο νέο δεν ήταν προεξοφλημένο. Και συνήθως οι αγορές δεν σφάλουν. Ενώ λοιπόν ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει η αισιοδοξία στις αγορές, το debt ceiling είναι ένα πρόβλημα ή το shutdown, τον είπα, μεθαύριο μπορεί να προκύψει κάτι άλλο, αλλά από τεχνικής απόψεως αυτό που δείχνουν τα διαγράμματα συνεχίζει να είναι μια πολύ θετική εικόνα, κύριε Λιβαράκη. Κύριε Καταρτζή, να ζητήσω και ένα σχόλιο σας για μια ανάλυση που διάβασα νωρίτερα στο Market Watch και ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση γιατί κινείται στον αντίποδα αυτής της αισιοδοξίας που καλλιεργείται σήμερα. Είναι η ανάλυση του Μάρκου Σόμερ, είναι ο ίδιος οικονομολόγος στην Bainbridge Investments και γράφει ότι τελικά ότι δόθηκε μια μικρή παράταση, γιατί επί της ουσίας αυτό που κάνουμε είναι να κλωτσάμε το πρόβλημα λίγους μήνες παρακάτω. Mm-hmm. Αυτό συνέβη χθες στις ΗΠΑ. Γράφει λοιπόν ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί και ότι ίσως ήταν προτιμότερο να γίνει ένα default για 1-2 μέρες, να προκαλέσει τους κραδασμούς στην αγορά και εκείνη στη συνέχεια να πιέσει τους πολιτικούς να αντιμετωπίσουν οριστικά το θέμα. Μάλιστα, ο ίδιος κάνει λόγο και για ζημιά μακροπρόθεσμα στην αμερικανική οικονομία και στο outlook που δίνεται για το μέλλον. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Είναι μια άλλη ερμηνεία των όσων συμβαίνουν. Συμφωνώ και γι' αυτό υπάρχει χρηματιστήριο, γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τη συμμεριστώ, διότι δεν μπορεί ο λογοκύρος να γνωρίζει αν γινόταν το shutdown και το default, έστω και περιορισμένο ή σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, το τι θα ήταν μετά το αντίκτυπο στον πολιτικό κόσμο. Κανείς δεν ξέρει αν θα συμφωνούσαν ή δεν θα συμφωνούσαν. Δεν μπορώ λοιπόν να συμφωνήσω ότι δραστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλοι λόγοι από πίσω. Και ξαναλέω ότι αυτή η παραφιλολογία περί του shutdown ήταν ξαφνικά ένα πρόβλημα που ανέκυψε από το πουθενά. Πείτε μου εσείς ποιο δημοσίευμα ανέφερε τέτοιο πρόβλημα προ 3,5 εβδομάδων και ξαφνικά αποκτήσαμε ένα πρόβλημα που τα χρηματιστήρια θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν. Το πρόβλημα ήταν η Συρία, κύριε Λιμπεράκη. Το πρόβλημα ήταν η Ελλάδα, το Brexit, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κύπρος. Τα ξεχάσαμε όλα λοιπόν και ασχοληθήκαμε όλοι με το αν θα κλείσει η αμερικανική οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι παίξανε πολύ μεγάλο τα μίντια, πολύ μεγάλο ρόλο, συγγνώμη, και εκτιμώ ότι φυσικά κανείς δεν ξέρει προς τα πού θα πορευτούν οι αγορές, αλλά νομίζω ότι αν αναλωθούμε στο τι είπε ένας αναλυτής ή ο άλλος, εξυπηρετώντας διάφορες ίσως καταστάσεις, δεν θα βγάλουμε άκρη. Και εγώ μπορεί να βγω λάθος, προφανώς, αλλά τουλάχιστον εγώ το λέω ότι κοιτάω τα διαγράμματα. Δεν κοιτάω τις εφημερίδες. Κύριε Καταρτζή, εμένα θα μου επιτρέψετε από την πλευρά μου να σας πω, επειδή είναι σαφείς οι αιχμές που αφήνετε για τους δημοσιογράφους και τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται τα θέματα από τα μέσα ενημέρωσης, θα σας πω ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό θέμα το λουκέτο στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ και ότι ένα οικονομικό μέσο αυτό που επιβάλλεται να κάνει είναι αυτό που έγινε εδώ στο SBC, το να προβάλλει δηλαδή στατιστικά από το 1977 μέχρι σήμερα τι έχει σημάνει το shutdown για τις αγορές.
Αυτό μπορεί να το προβάλλετε εσείς γιατί φτάσαμε ρόλοι τους, οικονομικός οίκος και κανάλι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί που βγαίνουν να πούνε βασισμένοι στις δικές τους ιδέες είναι μια ιδέα την οποία πρέπει να ασπαστούμε γιατί ξαφνικά υπήρχε ένα πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν σας ζήτησε κανείς να ασπαστεί την ιδέα. Το σχόλιο σας ζήτησα σε μια οπτική που διαφέρει από εκείνη που πριτανεύει σήμερα τα περισσότερα μέσα. Θα ήθελα να είμαι πιο αισιόδοξος. Προφανώς ο λόγος κύριος μπορεί να βγει σωστός ή να έβγαινε σωστός. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τραγικό, αλλά πιστεύω ότι η παραφιλολογία μέσω των διαφόρων αρθρογραφιών είναι κάνει χειρότερο κακό από το να βλέπουμε απλώς την απλή εικόνα των χρηματιστηρίων και να πορευόμαστε επ' αυτού. Εντάξει κύριε Καταρτζή, ελάτε τώρα να σταθούμε λίγο στην Ευρώπη με τον DAX να καταγράφει νέα υψηλά και χθες να έχουμε αποδόσεις πενταετίας για τις ευρωπαϊκές αγορές. Λοιπόν, έρχεστε στα λόγια μου. Γιατί κατέγραψε τον DAX νέα υψηλά, ξαφνικά δεν κατέγραψε? Υπάρχει λοιπόν μια τεχνική εικόνα, απορροφούνται όλοι οι κραδασμοί, ακόμα και στον DAO είδαμε σχεδόν πάνω από το 15.374 επίπεδο να προσπαθεί να κλείνει για να γράψει τα νέα υψηλά. Νομίζω ότι αυτό που έλεγα και σε κάποιες άλλες εκπομπές, ότι αυτή η ρευστότητα που έχει δημιουργηθεί στις οικονομίες δεν αντανακλά κατά ανάγκη τις καλύτερες χρηματαγορές ή ότι είμαστε σε μια πολύ καλή εικόνα παγκοσμίως. Αντανακλά όμως το γεγονός και την ανάγκη ότι πρέπει κάπου να διαχειριστούν αυτά τα χρήματα. Ο DAX λοιπόν, σαν αμαρχίδα από την εδώ πλευρά του Ατλαντικού, μας δείχνει κάθε φορά με νέα υψηλά και μεγαλύτερο όγκο ότι δεν έχει διάθεση να διορθώσει ακόμα. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Εκτιμώ λοιπόν ότι τα μακροοικονομικά νέα θα τον βοηθάνε κάθε φορά να κάνει υψηλότερα όσο η τάση διαρκεί. Όσο? Όσο διαρκεί η τάση. Μάλιστα. Και πιστεύετε ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο δείκτης, ακόμη και αν έχουμε σχετικά κακές ειδήσεις για την πορεία της οικονομίας? Σας το λέω γιατί επίκειται και σήμερα αυτή η ανακοίνωση από 4 γερμανικά Ινστιτούτα που αναθεωρεί επί ταχύρω τις αναπτυξιακές εκτιμήσεις για τη Γερμανία. Πιστεύετε ότι ο DAX πια κινείται πέραν όλων αυτών των ειδήσεων? Όχι, έτσι. Όχι, δεν νομίζω ότι είπα αυτό, διότι δεν μπορεί να μην κάνει διορθώσεις ανεβαίνοντας. Αυτό που είπα είναι ότι θα έχει τη δυνατότητα να ξεπορωθά με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερους κλειδονισμούς, γιατί ακριβώς υπάρχει ρευστότητα. Ωραία. Δηλαδή, μπορεί να είναι πιο άσχημα τα νέα από ό,τι θα έπρεπε ή να περίμενε ο κόσμος να ζούμε σε μια ιδιαίτερη κοινωνία που όλα θα πάνε καλά. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή τα χρηματιστήρια σε κόντρα αυτό που πιστεύουν ότι δημιουργείται μια φούσκα, που δεν πιστεύω ότι ακόμα είμαστε σε αυτό το επίπεδο, έχει ρευστό για να συντηρήσει τις οποιοδήποτε ανεδικές αντιδράσεις. Mm-hmm. Φυσικά θα δούμε πολλές διορθώσεις, όπως είδαμε και τις τελευταίες εβδομάδες. Πολλοί θα φοβηθούν διότι είμαστε σε καινούργια ψηλιά και ζαλιζόμαστε, αλλά νομίζω ότι οτολμονικά και ότι πρέπει να το δούμε ότι είμαστε σε ένα μεσοπρόθεσμα ανωδικό κανάλι, σε πείσμα όλων αυτών που συμβαίνουν. Και νομίζω ότι όταν αλλάξει τάση θα είναι σχετικά ξεκάθαρο και θα πρέπει πάντα να υπάρχει το stop loss για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Κύριε Καταρτζή, να ζητήσω και ένα πολύ σύντομο, αν έχετε την καλοσύνη, σχόλιο σας για την πορεία του χρυσού που τον είδαμε να κινείται κάτω από τα 1.300 δολάρια. Σήμερα έχει ανακτήσει πια αυτό το όριο και είναι ελαφρώς πάνω. Ο χρυσός, κύριε Λιμπεράκη, έχει χάσει τη λάμψη του. Οφείλω να ομολογήσω το τελευταίο δίμηνο ή τρίμηνο που τα λέμε και μαζί. Βλέπουμε ότι έχει ένα πολύ στενό εύρος των 100 δολαρίων, γιατί περιστενού εύρος πρόκειται. Δεν εκτιμώ ότι θα κάνει κάτι ιδιαίτερο. Εάν δεν προκύψει κάτι πολύ αρνητικό ή πολύ θετικό από το μακροοικονομικό επίπεδο, ο χρυσός θα παραμείνει εδώ που είναι. Η τάση του είναι πτωτική, είναι σαφές. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει γίνει μια διανομή στα επίπεδα των 1.320 δολαρίων. Για να αλλάξει αυτό και να δούμε υψηλότερα επίπεδα, θα πρέπει ακριβώς να γίνει ένα άσχημο νέο να έρθει από το μακροοικονομικό επίπεδο. Προς το παρόν, θα συνιστούσα αποχή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει κάποιος να κάτσει τα δάχτυλά του σε αυτό το πράγμα. Αποχή λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καταρτζή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.